μου σε μια άλλη συνέντευξη που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι η Ναταλία Δραγούμη, όταν πρωτοβγήκε και έπαιζε και στο θέατρο και έκανε ταινίες, είχε κάνει και πολλές ταινίες που είχαν και γυμνό, όχι όμως. Προκλητικό, που, γυμνό, ρε παιδί μου, που δικαιολογούνταν μέσα από το ρόλο. Αισθησιακό, ναι. Αισθησιακό, ναι. Δεν είχε κάποιο θέμα η κοπέλα. Ναι, κάποιες ερωτικές σκηνές, ας πούμε, με συμπροταγωνιστές. Το ξέρετε ότι το είχαν πάρει αυτό διάφορα site, τις φωτογραφίες ή σκηνές που, ήταν site που είχαν να κάνουν με το πορνό όμως και χρησιμοποιούσαν το πρόσωπό της και την εικόνα της για να παρακινήσουν τον κόσμο να μπει να δει και στο εξωτερικό, όχι τώρα στην Ελλάδα. Το γίνεται πάρα πολύ σε πάρα πολλά τέτοια site και παίρνουν πάρα πολλούς γνωστούς ηθοποιούς. Η δημόσια πρόσωπα. Εσένα δεν σε έχω δει κάπου όμως. Δεν είμαι τόσο δημόσιο πρόσωπο. Όχι, είσαι. Δεν φημίζομαι για τις ερωτικές μου συνευρέσεις. Δεν έχει κάνει ερωτικές σκηνές. Ναι, δεν έχει κάνει ερωτικές σκηνές. Γι' αυτό. Ούτε ερωτικές φωτογραφίες. Αυτά τα γλιτώνουν. Όχι, δεν έχω. Μήπως ήρθε η ώρα. Έχω ένα γυμνό το έχω κάνει. Μια γνωστό. Θυμάστε παλιά που κάναμε downtown όλοι τα Χριστούγεννα. Για το AIDS. Για το AIDS. Είχες κάνει κι εσύ. Είχα κάνει δυστυχώς. Ωραία, να τη διαρρεύσουμε αυτή. Δεν ήταν ωραία φωτογραφία. Χαρά ήταν. Τι δυστυχώς τότε, για καλό σκοπό το έχεις κάνει. Να σου πω, μήπως την έχεις υψηλή ανάλυση. Την έχω, ναι. Έχω ένα φίλο, ναι, θα σε βοηθήσει. Θα βάλουμε και ένα άλλο σώμα. Έλα, μην πιέζετε με αυτά, είναι σοβαρά πράγματα. Μίλησε γι' αυτό η Ναταλία. Ναι, ναι, μίλησε, για να δούμε τι μας είπε. Έχει γίνει δικαστήριο από κάποιες, είμαστε περίπου 50, όπου ένας άνθρωπος πήρε σκηνές μας από σύριαλ και έβγαλε πάρα πολλά λεφτά, γιατί τότε πλήρωνες στο ναι, διαδίκτυο. Συνδρομητικά. Υπήρχε μια ειδική κάρτα. Έβαζε πορνογραφικό, έβαζε εμάς για βιτρίνα από σκηνές. Ας πούμε, ταινία του Νίκου Παναγιωτόπουλου ναι, τότε, τον Εργένη. Είχα μια γυμνή σκηνή. Έβαζε αυτό για βιτρίνα. Πλήρωνε αυτός που ήθελε να το δει, γιατί τώρα μπορεί να δει οποιοδήποτε. Και μετά πήγαινε σε σκληρό πορνογραφικό υλικό που δεν είχε καμία σχέση με εμάς. Ναι. Αυτός δικάστηκε και πλήρωσε. Έλληνας, ναι. Έλληνας. Και με τη μεγάλη βοήθεια του Ρίγα Αξελού, με το Διόνυσο, που είναι οργανισμός για τα δικαιώματα των ηθοποιών. Ναι, ναι. Οπότε αυτό, αν το ήξερα ότι θα κυκλοφορεί στο διαδίκτυο έτσι, από τη στιγμή που δεν είναι φωτογράφηση, η φωτογράφηση ξέρεις ότι θα πάει από χέρι σε χέρι, αλλά όταν κάνεις μια ταινία, δεν το ξέρεις. Πιθανότατα να ήταν κάποιος φαν. Να πούμε το απόσπασμα είναι από την ΕΡΤ, από την εκπομπή αυτός και ο άλλος με τον Τάκη Γιαννούτσου και τον Θοδωρή Βαβακάρη. Είδατε, από το πουθενά όμως, έτσι. Και μπράβο στο Ρίγα Αξελό, γιατί κάνει πολύ καλή δουλειά με το Διόνυσο. Είδες, άλλοι 50 ηθοποιοί το έχουν πάθει ήδη. Άκου να δεις τώρα. Βάζανε βιτρίνα λοιπόν μπροστά, ας πούμε, σαν εικόνα. Ναι, σαν κράτη. Μια σκηνή, ας πούμε, ένα στιγμιότυπο από την ταινία. Πλήρωνε ο άλλος να μπει μέσα, έδινε κάποια χρήματα και έβλεπε άλλο. Ναι. Άλλο πορνογραφικό υλικό. Ναι, ναι. Και όχι την Ναταλία φυσικά, όπου δεν έχει κάνει. Τρομερό. Και πληρώναν όλοι αυτοί και έβγαζε λεφτά. Φυσικά. Για κράχτη, για να υπάρχουν πολλοί που χρησιμοποιούν την εικόνα γνωστών προσώπων για να, σαν κράχτη, να προσελκύσουν χρήματα και όχι μόνο για αυτή την υπόθεση. Το θέμα είναι ότι το πήρε υπόθεση τη δικαστική οδό και φαντάζομαι ότι θα δικαιωθεί η κοπέλα όπως και οι υπόλοιποι ηθοποιοί.